στα πλαίσια των περιοδιών που κάναμε στην προεκλογική περίοδο, αλλά όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο και όλα τα τελευταία χρόνια, γιατί εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που μας χαρακτηρίζει η δράση μόνο στην προεκλογική περίοδο, είχαμε καταγράψει και τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στον νομό. Αναφέρω ενδεικτικά ζητήματα υποδομών και προσωπικού στην υγεία και στην παιδεία, όσο και τους τομείς στους οποίους θεωρούμε ότι ο νομός μας έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξή του. Αναφέρω εδώ πάλι ενδεικτικά τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, έχοντας μαζέψει τα στοιχεία ήδη από το προηγούμενο διάστημα, έχουμε κάνει ένα βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό και ένα μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και θα σας πω τα βήματα που κάναμε, τα βραχυπρόθεσμα τα οποία είναι αυτά που έχουν ξεκινήσει. Ήδη έχει γίνει μια καταγραφή στις ελλείψεις, βασικές ελλείψεις, στους τομείς και στις δομές που θεωρούμε ότι είναι ύψιστη σπουδαιότητα και προτεραιότητα, και αναφέρομαι στην υγεία και στην παιδεία. Και κυρίως στην υγεία έχουν προωθηθεί αυτά τα ζητήματα και ελπίζουμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα καλυφθούν κάποια κενά θέσεων, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την σωστή λειτουργία των δομών υγείας στον νομό μας. Και θα ακολουθήσει και το κομμάτι της παιδείας. Επίσης, στα πλαίσια της ψήφισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη βελτίωση της κατάστασης στα σοφρονιστικά ιδρύματα, επισκεφθήκαμε τόσο τις αγροτικές φυλακές στην Τήρινθα, όσο και τις κλειστές δικαστικές φυλακές. Μιλήσαμε και με τη Διεύθυνση των Σοφρονιστικών Ιδρυμάτων και με κάποιους υπάλληλους, όπως και με κάποιους έγκλειστους. Έχουμε επίσης καταγράψει τα αιτήματά τους. Με μεγάλη χαρά ακούσαμε ότι η γνώμη τους απέναντι στο νομοσχέδιο που του όσο έχει συζητηθεί και τόσο έχουν ακουστεί είναι θετική και θεωρούν ότι αυτά τα οποία ψηφίζονται είναι σε θετική κατεύθυνση, κυρίως το θέμα της αποσυμφόρησης που δεν επιτρέπεται στα σοφρονιστικά ιδρύματα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Και θα προσπαθήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα να συμβάλλουμε στο να λυθούν κάποια προβλήματα που υπάρχουν. Αφού λυθούν αυτά τα βραχυπρόθεσμα τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει, σας ενημερώνω ότι στο επόμενο διάστημα, στο επόμενο, θα ξεκινήσουμε και το μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό που αφορά τον τουρισμό, αφορά τον αγροτικό τομέα, όπως και κάποιες υποδομές που θεωρούμε ύψιστης σπουδαιότητας, όπως το τρένο. Τέλος, το αμέσως επόμενο διάστημα, οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην Αργολίδα θα διοργανώσουν ανοιχτές εκδηλώσεις. Δεν είμαστε έτοιμοι να σας ανακοινώσουμε τις ημερομηνίες, θα ενημερωθεί ο κόσμος της περιοχής μας. Γιατί αυτό που εμείς έχουμε σαν μεγάλη προτεραιότητα είναι ο διάλογος του κόμματος με την κοινωνία. Θέλουμε να συζητήσουμε και να ακούσουμε τη γνώμη της κοινωνίας και για τα σωστά και για τα λάθη που έχουν γίνει αυτές το πρώτο διάστημα της διακυβέρνησης από εμάς, ώστε να συνεχίσουμε με ακόμα ταχύτερους ρυθμούς, με ακόμα πιο σταθερά βήματα στην προσπάθειά μας για την ασυγκρότηση αυτής της χώρας.